1967 εντοπίστηκε ένα πλοίο στα ανοιχτά της Κερίνιας, το οποίο εμείς ονομάζουμε σήμερα το πλοίο της Κερίνιας. Στα 30 μέτρα περίπου βάθος το είχε εντοπίσει ένας Κύπριος δίτης, ο οποίος το είχε αναφέρει εις τας αρχάς της Δημοκρατίας, και αμέσως το τμήμα αρχαιολογίας είχε κάνει τις κατάλληλες διευθετήσεις, ούτως ώστε το πλοίο αυτό να έρθει στην επιφάνεια. Μετά από πολύ κόπο και αρκετή συνεργασία από άλλα ξένα ιδρύματα και πανεπιστήμια του εξωτερικού, και ιδιαίτερα της Αμερικής, το πλοίο έχει έρθει, το έχουν φέρει στην επιφάνεια και το έχουν, το είχαν βάλει στο κάστρο της Κερίνιας μετά από συντήρηση. Αυτό το πλοίο έχει μεγάλη αρχαιολογική σημασία, λόγω του ότι είναι έναν ή το πιο αρχαίο πλοίο το οποίο έχει βρεθεί στον κόσμο και μετέφερε ένα φορτίο μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας. Το κύριο φορτίο αυτού του πλοίου ήταν μυλόπετρες, διάφορα αμύγδαλα, συγκεκριμένα 10.000, και ως επίσης το πιο σημαντικό ήταν οι 404 αφορείς οι οποίοι χρησιμοποιούνταν κατά πάσα πιθανότητα στην μεταφορά αυτών των υλικών ξηρών καρπών. Για εμάς, λόγω του τύπου του αμφορέα, της φόρμας του, του σχήματος, του μεγέθους και αυτής της επιβλητικότητας την οποία έχει, μας έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερος, και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθήσαμε να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους έχει κατασκευαστεί αυτός ο αφορέας. Παρόλο που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τις ίδιες ακριβώς μεθόδους, εν τούτης είχαμε αντιμετωπίσει σχεδόν τα ίδια προβλήματα τα οποία είχαν κατά πάσα πιθανότητα αντιμετωπίσει και οι πρώτοι κατασκευαστές του αμφορέα. Ο αμφορέας έχει έναν μέγεθος που είναι περίπου 98 πόντους στο ύψος και 42 στο μεγαλύτερο του άνοιγμα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την μέθοδο και τα προβλήματα τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει όσον αφορά την κατασκευή του αφορέα της Κερίνιας. Είχαμε αρχίσει από μια μικρογραφία την οποία είχαμε βρει του αφορέα της Κερίνιας,
και ορισμένες άλλες μετρήσεις τις οποίες είχαμε κάνει στον πραγματικό αφορέα με τη βοήθεια ενός φίλου και συνεργάτη, ο οποίος είχε στην κατοχή του έναν από τους πραγματικούς αφορείς του ναυαγίου της Κερίνης. Από αυτό το στάδιο της μικρογραφίας είχαμε κάνει την μεγέθυνση του σε κλίμακα και είχαμε καταλήξει σε τούτο το μέγεθος, το οποίο το υπολογίσαμε ότι έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 10% μεγαλύτερο από το πραγματικό. Όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, ο αφορέας μας ήταν 98 πόντους ο πραγματικός και εμείς έπρεπε να το κάνουμε τουλάχιστον 107 πόντους για να έχουμε στο τελικό στάδιο όταν ψηθεί τους 98 πόντους που είχε ο πραγματικός αφορέας. Μετά από αυτό το στάδιο της σχεδίασης του αφορέα στο πραγματικό μέγεθος, έπρεπε να κατασκευάσουμε μια μόλα. Αυτή η μόλα την είχαμε κάνει από το σχεδιάγραμμα που είχε προηγηθεί μαζί με τα χέρια και τον έχουμε κόψει κατά τέτοιον τρόπο ούτως ώστε όταν θα γίνει το τόρνεμα του μοντέλου να χρησιμοποιηθεί τούτο το κομμάτι για την εξωτερική επιφάνεια του αφορέα. Στάδιο ήταν η κατασκευή του μοντέλου. Το μοντέλο το είχαμε κατασκευάσει από ξύλο, πολλά κομμάτια ξύλο μαζί, κολλημένα, τα οποία έπρεπε να τορνευτούν για να του δώσουμε το σχήμα το οποίο θέλαμε. Το τόρνεμα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τη μόλα μας, ούτως ώστε να έχουμε ακρίβεια στην κατασκευή του αφορέα. Τα χέρια είχαν σκαλιστεί το κάθε ένα ξεχωριστά και έτσι μετά από αρκετή εργασία είχαμε φτάσει στο μοντέλο του αφορέα. Όσον αφορά το τόρνεμα αυτού του μοντέλου, είχαν αντιμετωπιστεί πολλές δυσκολίες λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε τον κατάλληλο τόρνο ή τον κατάλληλο σε μέγεθος τόρνο, ο οποίος θα μπορούσε να κρατήσει το μεγάλο μέγεθος του μοντέλου και το βάρος του για να γίνει αυτή η εργασία. Μετά το τόρνεμα του μοντέλου, το μοντέλο είχε τριφτεί καλά και του έχουμε βάλει τουλάχιστον 2 έως 3 χέρια βερνίκι ώστε να μην κολλά στο γύψο και το ετοιμάσαμε για την κατασκευή του καλουπιού. Το μοντέλο καταρχάς προτού μπει στο καλούπι το έχουμε μοιράσει ακριβώς στη μέση, ούτως ώστε να έχουμε, και από τις, να έχουμε 2 μισά καλούπια, τα οποία μετά θα δείξουμε πώς τα έχουμε ενώσει. Προηγουμένως, κατασκευάσαμε έναν κουτί
με το σχήμα του αφορέα, το οποίο ήταν κλειστό, το είχαμε κλειστό γύρω-γύρω. Είχαμε ετοιμάσει γύψο, το οποίο είχαμε χύσει μέσα σε τούτο το ξύλινο κουτί, έως τη μέση περίπου, και είχαμε βυθίσει στη μέση, μέχρι το μέσο, το καλούπι. Μέχρι τη μέση του καλουπιού το μοντέλο. Και εφαινόταν κάπως έτσι. Ούτως ώστε είχαμε το μισό μοντέλο να εξέχει από το γύψο μας, ο οποίος ήταν ακόμη φρέσκος. Όταν το είχαμε φέρει σε αυτόν το στάδιο, τα μέρη του καλουπιού τα οποία εφαινόντουσαν, όπως παραδείγματος χάρη τούτα και γύρω από το καλουπί, τα είχαμε αλείψει με υγρό σαπούνι, ούτως ώστε να μην κολλήσει το άλλο μισό καλούπι το οποίο θα έκαναμε από πάνω. Όταν, όταν είχε στεγνώσει το μισό καλούπι, η επάλυψη του υγρού σαπουνιού είχε γίνει 2 ή 3 στρώματα, για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα στο να αφαιρέσουμε ή να ξεκολλήσουμε το μισό καλούπι από το μοντέλο, τότε ετοιμάσαμε το γύψο και εχύσαμε γύψο πάνω από το μισό μοντέλο και έτσι εγκατασκευάσαμε το ένα καλούπι. Όταν το καλούπι ολόκληρο είχε στεγνώσει, αφαιρέσαμε το μισό και εβγάλαμε το μοντέλο κατά κάποιον τρόπο, τέτοιον τρόπο. Από το καλούπι. Και έτσι έγινε και η κατασκευή του καλουπιού. Τα χέρια είχαν σκαλιστεί το κάθε ένα ξεχωριστά και εφαρμοστεί πάνω στο αφορέα, πάνω στο μοντέλο του αφορέα, και σε αυτά είχαμε κάνει πάλι την ίδια διαδικασία, ούτως ώστε να κατασκευαστεί το καλούπι τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε όταν θα γίνεται ο αφορέας, τα χέρια να γίνονται ξεχωριστά και να κολλούνται πάνω στον αφορέα την ίδια ώρα που θα γίνεται ο αφορέας. Κατασκευή του πρώτου καλουπιού, κατασκευάσαμε έναν αριθμό άλλων καλουπιών, στα οποία τοποθετήσαμε χέρια σιδερένια για να μπορούμε να τα ανοίγουμε και να έχουμε μεγαλύτερη ευκολία στην μετακίνησή τους στο άνοιγμα και στο άδειασμα των καλουπιών από τον πυλό. Τα είχαμε συνδέσει με διάφορους άλλους τρόπους,
τους οποίους τελικά εγκαταλείψαμε λόγω του ότι το καλούπι άνοιγε, είχαμε διαρροές πυλού, σπάσιμο των αφορέων και πολλά άλλα προβλήματα, και έτσι εγκαταλείξαμε στο να συνδέσουμε και να στερεώσουμε τα δύο καλούπια μεταξύ τους με γερές λάμες, σίδερα και βίδες, όπως βλέπουμε εδώ σε αυτή την περίπτωση, και με αυτόν τον τρόπο λύσαμε το πρόβλημα της στερεότητας του καλουπιού. Στο καλούπι αυτό μπαίνει και αρκετή ποσότης πυλού όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν και θα γίνεται και ο αμφορέας. Μαζί με τον αμφορέα ταυτοχρόνως γίνεται και το κλείσιμο του καλουπιού για τα χέρια του αμφορέα κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, λόγω του ότι δεν υπάρχει τόση μεγάλη πίεση από τον πυλό, χρησιμοποιούμε λάστιχα τα οποία το συγκρατούν το καλούπι ικανοποιητικά. Αυτό γίνεται ταυτοχρόνως και το χύσιμο του πυλού και στα δύο καλούπια, ώστε να έχουμε έτοιμα τα αντικείμενα και στις δύο περιπτώσεις όταν θα γίνει η επικόλυση στο χεριό πάνω στον αφορέα. Η προπαρασκευή του πυλού είναι μια κρίσιμη δουλειά η οποία απαιτεί μεγάλη προσοχή. Η ρευστότητα, η ποιότητα και οι διάφορες αναλογίες των πυλών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν παίζουν μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της κατασκευής του αφορέα, ειδικά λόγω του μεγάλου του μεγέθους. Την ώρα που γίνεται η ανάμιξη δεν πρέπει να παραμείνουν καθόλου φουσκαλίδες, διότι θα αφήσουν πόρους πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του αγκίου, με αποτέλεσμα να κάνουν το αγκίο άχρηστο. Αμέσως μετά την παρασκευή του πυλού αρχίζει το χυτήριο. Γεμίζουμε δηλαδή τα καλούπια με τον πυλό. Το γέμισμα γίνεται στα γρήγορα, γιατί έστω και λίγη καθυστέρηση μπορεί να παρουσιάσει ορισμένα προβλήματα. Την ίδια ώρα που γίνεται το χύσιμο του αμφορέα, γίνεται και το χύσιμο των καλουπιών των χεριών. Μετά το γέμισμα,
πρέπει να παρακολουθούμε το καλούπι, γιατί ο πύλος με την πάροδο του χρόνου κάθεται και αυτό πρέπει να το συμπληρώνουμε με νέων πυλών. Ύστερα από καμιά ώρα περίπου, αδειάζουμε προσεκτικά το περιεχόμενο των καλουπιών και τα αφήνουμε αναποδογυρισμένα. Όμως, πάνω στα εσωτερικά τυχώματα των γύψινων καλουπιών σχηματίζεται έναν πάχος πυλού περίπου 15 χιλιοστομέτρων. Ο πυλός φυσικά που αδειάζουμε χρησιμοποιείται ξανά για την κατασκευή άλλων αφορέων ή άλλων αγκείων μετά που το ξαναζυμώσουμε. Τα καλούπια μένουν αποδογυρισμένα για περίπου 24 ώρες, όμως βασικά αυτό εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία. Γίνεται το ξεβίδωμα των σφιχτήρων και προσεκτικά ανοίγουμε τα καλούπια.
Στο στάδιο αυτό ο σχηματισμένος ήδη αμφορέας είναι πολύ εύκολο να σπάσει γιατί ο πυλός είναι πολύ πλαστικός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί την ώρα που ανοίγουμε το καλούπι, να προσέξουμε ότι ο πυλός έχει ξεκολλήσει από το γύψινο καλούπι. Ένας άλλος κίνδυνος είναι να υπάρξουν απώλειες από κακόν υπολογισμό της διάρκειας που πρέπει να παραμείνει κλειστόν το καλούπι. Λόγω του σχήματος του αφορέα, ο λαιμός και η μυτερή βάση του μπορεί να σπάσουν. Η ζημιά αυτή, το σπάσιμο δηλαδή, διορθώνεται ενώ ο πυλός είναι ακόμα πλαστικός. Όμως, για να αποφύγουμε άλλες ζημιές και παραμόρφωση του αφορέα, είπαμε ότι την ώρα που αφαιρούμε τα καλούπια και είναι ακόμα φρέσκος ο πυλός, μπορούμε να ακόψουμε με το το λαιμό αν ακόμα είναι η βάση γερή και να τα συγκολλήσουμε αμέσως μετά την αφαίρεση του καλουπιού. Εδώ βλέπουμε το κόψιμο του λαιμού, όπως είπαμε, για να αποφύγουμε το σπάσιμο του που μπορεί να μην είναι ίσον και να δυσκολευτούμε μετά στη συγκόλληση του. Με προσοχή βεβαιωνούμαστε ότι ο ενώ ο αφορέας ακόμα είναι φρέσκος, μπορούμε να διορθώσουμε ορισμένες ανομαλίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από ανομαλίες του καλουπιού είτε από φουσκαλίδες που είχε μέσα ο πυλός. Έχουμε κατασκευάσει ειδικά κρεβατάκια στο σχήμα του αφορέα και τα οποία έρχονται σε επαφή με το 1/3 περίπου της περιμέτρου του αφορέα. Αυτός ο τρόπος βρήκαμε ότι ήταν ο μόνος με τον οποίο μπορούσαμε να διατηρήσουμε τον αφορέα
στο σχήμα του χωρίς να παραμορφώνεται λόγω του ίδιου του βάρους και της ελαστικότητας του πυλού. Όπως είπαμε, το κρεβατάκι αυτό εμποδίζει τον αφορέα από το να παραμορφωθεί. Μόλις βάλουμε τον αφορέα πάνω σε αυτόν το κρεβατάκι, ξανακολλούμε τον λαιμό και τη βάση, όπως επίσης και τα χέρια του αφορέα. Λόγω του ότι το κρεβατάκι είναι μόνο το 1 τρίτο της περιμέτρου, μπορούμε και κολλούμε άνετα και τα χέρια. Στην περίπτωση αυτήν εδώ που βλέπουμε, το κάτω μέρος του αφορέα έχει κοπεί μόνο του λόγω της συστολής του πυλού πριν το βγάλουμε από το καλούπι. Στο κάτω μέρος του κάνουμε μια εισδοχή η οποία, όπως φαίνεται, χρησιμοποιείται στα παλιά τα χρόνια για να συγκρατούν καλύτερα τον αφορέα την ώρα που έχει να το περιεχόμενο του. Προσθέτουμε επίσης λίγο πυλό για να κάνουμε τη σύνδεση πιο στερεή. Μετά ανοίγουμε τα καλούπια των χεριών, τα οποία είναι έτοιμα για να συγκολλήσουμε. Για μια πιο σίγουρη συγκόλληση χρησιμοποιούμε πυλό με κάποια σχετική ρευστότητα και επίσης ενισχύουμε τα σημεία της συγκόλλησης όπως είδαμε προηγουμένως στη βάση του αφορέα. Με τον τρόπο αυτό η συγκόλληση γίνεται τέλεια.
Την κατάλληλη στιγμή, όταν δηλαδή ο αμφορέας ξηρανθεί σε σημείο που μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να πάθει καμιά ζημιά, τότε τον τοποθετούμε πάνω σε μια νέα ειδικά φτιαγμένη βάση, στην οποία παραμένει μέχρι που να στεγνώσει καλά για να μπορέσει να γίνει η τελική επεξεργασία που είναι το ξύσιμο των ανομαλίων. Οι δύο αυτές δουλειές είναι απαραίτητες, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία που μας δίνεται για να δώσουμε στον αμφορέα μας μια καλή και λία επιφάνεια πριν τον βάλουμε στο καμίνι για το ψήσιμο. Το τελευταίο στάδιο της κατασκευής του αμφορέα είναι το ψήσιμο του μέσα στο καμίνι. Μεταφέρονται οι αμφορείς και τοποθετούνται με προσοχή και με τρόπο που το ψήσιμο να γίνεται σωστά και ομοιόμορφα σε όλα τα σημεία τους. Η είσοδος του καμινιού χτίζεται με πυρότουβλα και μετά αρχίζει το πύρωμα. Έτσι και αν είσαι στον εξηγόνιο που θα δείξει, αν ναι. Κατάλληλη ώρα, όταν δηλαδή η θερμοκρασία πέσει χαμηλά και οι έτοιμοι αμφορείς μεταφέρονται έξω από το καμίνι.